Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, ύστερα από τον πολύ αποκαλυπτικό και ζωηρό διάλογο που είχαμε προηγουμένως. Πραγματικά αυτά δεν τα ακούτε και δεν τα βλέπετε πουθενά, πουθενά αλλού, μόνο εδώ, μόνο στο ανατρεπτικό. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου, τον γνωστό νευροχειρουργό και γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας των Νοσοκομιακών Ενώσεων Ελλάδας. Κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί σήμερα είχαμε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό. Είχαμε το θάνατο μιας 19χρονης Εγγύου και όχι σε κανένα απομακρυσμένο νησί, σε καμιά κριτική περιοχή της Ελλάδας, αλλά εδώ στο Λεκανοπέδιο, λίγο μακριά από το κέντρο της Αθήνας, ζήσαμε την ιστορία, την τραγική ιστορία με την 63χρονη που έχασε τη ζωή της πάνω στην καρότσα ενός αγροτικού φορτηγού γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο στην ΚΟ. Ας δούμε, επειδή το θέμα της υγείας ήρθε με αυτόν τον τρόπο, τον δραματικό τρόπο στην επικαιρότητα, δηλώσεις που έγιναν σήμερα από εκπροσώπους και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Γκιόκα και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, για να μπούμε στη συζήτησή μας. Η 19χρονη δεν τίθεται θέμα απουσίας μέσων. Επειδή το περιστατικό όταν έγινε η κλίση αξιολογήθηκε ως μη επίγον περιστατικό, ελέγχεται αν τυχόν υπάρχει λανθασμένη αξιολόγηση. Πόσο κοστίζει η ανθρώπινη ζωή? Πόσο κοστίζει να μην μπορείς να ζήσεις με αξιοπρέπεια? Πόσο κοστίζει να μην φεύγεις σαν το σκυλί στα μπέλη στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου? Πρέπει να στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λείπει προσωπικό, λείπουν υποδομές. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί το 8 με 10% του ταμείου αυτού για να αναγεννηθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενώ η Αττική συνολικά θα έπρεπε να είχε 110 οχήματα διαθέσιμα για να καλύπτει τις ανάγκες, αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα οχήματα είναι λιγότερο από 50. Η ηθική αυτηργή του εγκλήματος, της δολοφονίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα μαλώνουν για την αδικοχαμένη στην ΚΟ. Πραγματικά το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να σοπάσουν, να μην μιλούν. Γιατί καμία ζωή δεν μπορεί να μεταφέρεται πάνω σε μια καρότσα και κανείς να μην απολογείται. Ντροπή σε όλους τους. Κύριε Παπανικολάου, και μαζί με όλα αυτά είχαμε την θρασία πλην αποκαλυπτική δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα, ο οποίος μας είπε ότι στην προηγούμενη τετραετία, λέει, δεν δώσαμε προτεραιότητα στην υγεία, γιατί είχαμε, λέει, την οικονομία. Μα άλλα δεν μας έλεγαν μέχρι τώρα, από την αρχή και πριν από την πανδημία. Δεν μας έλεγαν διαρκώς ότι προτεραιότητα, υγεία, η θωράκιση του εθνικού συστήματος, η βελτίωση των υποδομών. Τι στο καλό γίνεται τελικά, κύριε Παπανικολάου? Αν επειδή δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω τώρα δηλώσεις πολιτικών, αν το είπε όντως αυτό που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι μια ανοιχτή ομολογία ότι παραδέχεται ότι όλα αυτά που έλεγαν για την άψογη διαχείριση την υποτιθέμενη της πανδημίας ήταν φύκια με μεταξωτές κορδέλ. Έχουν απόλυτη ευθύνη για χιλιάδες θανάτους συνανθρώπων μας. Τι χάθηκαν άδικα λόγω ελλείψεων, έπρεπε σήμερα να βρίσκονταν ανάμεσά μας και να μην έχουν χαθεί. Αυτά που άκουσα τώρα που βάλατε, εγώ θέλω να σχολιάσω μόνο τη δήλωση του πρώτηνος Υπουργού Υγείας του κ. Πλεύρη. Τη δήλωση, δηλαδή τι μας είπε? Φταίει κάποιος εργαζόμενος του ΕΚΑΒ, αυτό είπε από ό,τι κατάλαβα. Έτσι, αυτό δεν είπε? Αυτό ακριβώς. Επειδή λοιπόν, από ό,τι ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος που είστε πιο έμπειροι βουλευτικά, γιατί εγώ είμαι αντικοινοβουλευτικός λίγο. Στιγμή βουλή δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Έτσι είναι ακριβώς. Η κυρία εισαγγελέας, η οποία τη διάβασα και επίγουσα διερεύνηση ευθυνών, έτσι δεν είναι, για το θέμα της πούσας 19χρονης. Ναι, ναι. Μπορεί άνετα να στείλει στον ανακριτή τους πραγματικούς ενόχους. Φοβίζει κανένας? Είναι. Θα δούμε, θα το κάνει. Αναφέρεστε σε πολιτικά πρόσωπα λοιπόν, κύριε Παπανικολάου, επειδή εσείς λέτε τα πράγματα από το όνομά του. Λέτε
ότι αφού δεν υπάρχει και ασυλία, δεν υπάρχει και κανένας περιορισμός, θα έπρεπε. Μα εδώ δεν έγινε για τα Τέμπη. Συγγνώμη, καταλαβαίνω με ποια έννοια το λέτε και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ακόμα για τα Τέμπη περιμένουμε, κύριε Παπα-Νικολάου. Ας περιπτώσει. Τώρα, εμείς είμαστε συγκλονισμένοι και με τις δύο αυτές τραγωδίες. Είμαστε συγκλονισμένοι. Στοιχώς όμως δεν είμαστε καθόλου έκπληκτοι. Στοιχώς το λέω με κάθε ειλικρίνεια, θέλω να με πιστέψετε. Και αυτά ήταν προδιαγεγραμμένα εγκλήματα. Όλες οι κυβερνήσεις, όλες. Πολιτικοί να μην προσλαμβάνουν γιατρούς ΚΑΒ. Προσλαμβάνουν γιατρούς το ΕΚΑΒ. Θα θέτουν το βία ασθενών σε γιατρούς των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας που μπορεί να είναι χωρίς εμπειρία, αγροτικούς, καινούριους ειδικευόμενους κλπ. Η τελευταία κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κλιμακώσει αυτή τη διαλυτική κατάσταση, σταματώντας τις προσλήψεις και λοιπού προσωπικού στο ΕΚΑΒ, δηλαδή οδηγών, διασωστών, τεχνικών, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν διαθέσιμα στο λεκανοπέδιο ολόκληρη, όχι το λεκανοπέδιο, ολόκληρη την Αττική και την Ανατολική Αττική, δηλαδή, μια που λέγαμε για Νέα Μάκρη. Μόνο το πολύ 50 ασθενοφόρα στην πρωινή βαρδιά, μόνο 50 ασθενοφόρα, πόσα εκατομμύρια, για πόσα εκατομμύρια πληθυσμό μιλάμε, έτσι. 5 εκατομμύρια. Και, μάλιστα, να υπάρχει σε μια σειρά από νησιά που υποτίθεται ότι είναι τουριστικοί μας προορισμοί. Καλά, και η Αττική υποτίθεται ότι είναι τουριστικός μας προορισμός, έτσι. Σε μια σειρά νησιά του Αιγαίου. Να υπάρχει σε κάθε νησί μόνο ένα ασθενοφόρο στην Βαρδιά. Μόνο ένα. Αν υπάρχει και αυτό, δηλαδή αυτά δεν ήταν προδιαγεγραμμένα εγκλήματα. Δεν περιμέναμε ότι αυτά θα συμβούν και θα συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορούμε, επειδή ακούμε πολλά στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που είχαμε, ξέρετε, όλοι οι πολιτικοί που έχουν κυβερνήσει είναι σαν να μην υπήρχαν πριν πότε είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές, οι πρώτες, έχω χάσει και τον λογαριασμό. Ήτανε κάπου 22 Απριλίου, κάπου εκεί δεν ήτανε. Μετά το ναι. Πάσχα. Πάση περιπτώσει αυτοί δεν υπήρχαν πριν τις 22 Απριλίου, γεννήθηκαν με κρίνο πολιτικής παρθενογένεσης τις 22 Απριλίου. Πάση περιπτώσει, αφού λένε διάφορα ας πούμε και θέλουν να τους πιστέψουμε, εγώ ζητάω δημόσια δέσμευση για τα εξής, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δημόσια δέσμευση. Θα προσλάβουν στο ΕΚΑΒ γιατρούς σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, έτσι ώστε να έχουμε έμπειρους γιατρούς στην επίγουσα ιατρική, η επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος, η παροχή πρώτων βοηθειών και η συνοδεία του ασθενούς ή στην πρωτογενή ή στη διανοσοκομιακή διακομιδή σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο θεωρείται πολύ σοβαρή ιατρική πράξη. Και υπάρχουν ιατρικές μελέτες που λένε ότι πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος είναι καθοριστικές για την τελική έκβαση. Θα προσλάβουν επιτέλους γιατρούς στο ΕΚΑΒ. Γιατρούς θα δεσμευτούν σε αυτό. Δεύτερον, θα δεσμευτούν ότι θα ανανεώσουν επιτέλους και θα εξυγχρονίσουν το στόλο των μεταφορικών μέσων των ασθενοφόρων. Δηλαδή, και των τροχυλατών, των κοινών ασθενοφόρων, αυτών που λέμε συνήθως ασθενοφόρα, και των εναέριων, που στο 2023 σε μια σταλιά χώρα, σταλιά γεωγραφικά, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι, από εμπαδών, και με τόσα νησιά και με 9 μήνες το χρόνο καλοκαιρία πρακτικά, σε σύγκριση με άλλες χώρες, δεν έχουμε ειδικά διαμορφωμένα ασθενοφόρα ελικόπτερα και ειδικά διαμορφωμένα ασθενοφόρα ταχύπλοα του ΕΚΑΒ, τελεχωμένα με γιατρό και διασώστη του ΕΚΑΒ. Και οι διακομιδές να γίνονται με τελείως πρόχειρο τρόπο από τα νησιά, από την πολεμική αεροπορία, την αεροπορία στρατού και το λιμενικό. Είναι εικόνα αυτή η σύγχρονη χώρα. Θα δεσμευτούν επιτέλους γι' αυτά. Θα δεσμευτούν ότι θα δώσουν κάποια κίνητρα έτσι ώστε, προσέξτε, αυτή τη στιγμή ας πούμε ότι θέλουμε να προσλάβουμε κάποιο διασώστη του ΕΚΑΒ. Ποιος θα πάει με 800 ευρώ το μήνα? Πείτε μου εσείς πού θα βρει να μείνει. Τυπικό. Τους 6 μήνες της τουριστικής περίοδου με 800 ευρώ το μήνα μισθό. Ούτε
Ξαπλώστρα, ο μπρελοκάφισμα στην παραλία δεν νοικιάζεις για 6 μήνες τουριστική περίοδο με 800 ευρώ. Εκτός και αν κόρφων, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα για να κάνω πικρό χιούμορ και να πάω στο Στέφανο Χίο, τίποτα πρόσμενα κέρδη και μπορέσει και καλύψει τα έξοδά του, Στέφανο Χίο. Κύριε Παπα-Νικολάου, επειδή ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας, εκεί στην τεχνική βάση του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον που μαζεύουμε εμείς ως καταγγελίες καθημερινά και από τους αναγνώστες και τους ταλαιπωρημένους Έλληνες πολίτες, εκεί στην τεχνική βάση του ΕΚΑΒ υπάρχει μία σωρία αυτοκινήτων από τη δωρεά Νιάρχου, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ρημάδια που δεν είναι ρημάδια, είναι κοσμήματα για το ΕΚΑΒ. Γιατί δεν λειτουργούν? Εδώ η βάση, η τεχνική βάση του ΕΚΑΒ είναι αποσαρθρωμένη, αποδομημένη. Υπάρχουν αυτοκίνητα και είναι χαλασμένα τα αυτοκίνητα ή αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν κάνει σέρβις, δεν έχουν περάσει από το συνεργείο και είναι δωρεά ιδιωτών, ευεργετών του τόπου. Γιατί αυτό? Βεβαίως. Είναι για τον ίδιο ακριβώς λόγο που στο νοσοκομείο Νίκαιας εδώ και σχεδόν 2 χρόνια ολοκένουργιος πολυτομικός αξονικός τομογράφος, ιδιωτική δωρεά, ανεφόρον κι αυτή, κάθεται και ρημάζει αναξιοποιητός, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να το στελεχώσει. Ποιος θα επισκευάσει τα στενοφόρα, κύριε Χίο, από τη στιγμή που οι ίδιοι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ λένε ότι όταν συνταξιοδοτούνται τεχνικοί της τεχνικής βάσης δεν αντικαθίστανται με νέες προσλήψεις, μόνα τους θα επισκευαστούν τα στενοφόρα? Είναι σαφέστατη πολιτική επιλογή να τα αφήσουν να ρημάξουν, κυριολεκτικά. Να πετάξουμε δηλαδή όλα τα οχήματα στα σκουπίδια κάποια στιγμή, έτσι ώστε να έρθουν να πούνε τι να κάνουμε τώρα ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων. Όπως δίνουμε τα market pass και τα διάφορα τα pass, να σας δίνουμε και ένα ambulance pass για να σας πηγαίνει βόλτα με κρατικό χρήμα η ιδιωτική εταιρεία ασθενοφόρων και μετά από κάνα 2 μήνες θα σας το κόψουμε και το ambulance pass, όπως θα κοπούνε και όλα τα pass και κόφτε το λαιμό σας. Αυτό γίνεται, δεν το βλέπετε? Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα, αν δεν ήταν τραγικό δηλαδή. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η πρεμούρα να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα πάνω στα ερείπια του ΕΣΥ που οι ίδιοι γκρεμίζουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ΕΚΑΒ είναι ΕΣΥ, έτσι. Ακριβώς. Το όλο ΕΣΥ είναι τα δημόσια νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία και το ΕΚΑΒ. Αυτή η πρεμούρα να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα πάνω στα ερείπια του ΕΣΥ, το οποίο οι ίδιοι γκρεμίζουν, για να ταΐσουν με κρατικό χρήμα διάφορους ημέτερους ταχαεπιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα, κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Είναι πάρα πολύ απλό, ξέρετε που φαίνεται αυτό. Σας καλώ να δείτε τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, όχι τα δικά μου, της Eurostat, της Ερστάτ και του ΕΟΔΗ για την τριετία 2020-2021-2022 και για το πρώτο εξάμηνο του 2023, όπου λένε ότι η χώρα αυτά τα 3,5 χρόνια είναι θλιβερή πρωταθλήτρια σε 2 ταυτόχρονα μακάβρια πρωταθλήματα. Και στους θανάτους από κορονοϊό και στους θανάτους από όλες τις άλλες αιτίες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση από κορονοϊό. Τα κατάφερε να είναι στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα 2 πρωταθλήματα. Αυτό δεν δείχνει απόλυτα ότι αυτή η πολιτική κοστίζει ζωές? Κοστίζει ζωές, χιλιάδες ζωές. Όταν λέω δηλαδή ότι η πολιτική ευθύνη είναι σε αυτούς που κυβερνάνε, και κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο πολιτική ευθύνη, είναι και ποινική ευθύνη. Έχω άδικο? Ο ασυρματιστής του ΕΚΑΒΤΕΙ? Θα τρελαθούμε τώρα τελείως? Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό το απόσπασμα, μιας και αναφέρεστε σε αυτό το κομμάτι, τι είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ο κ. Μαθιόπουλος, τον οποίο φιλοξενήσαμε χθες. Και ξαναλέω, λυπάμαι γιατί επιβεβαιωθήκαμε στην... λυπάμαι προσωπικά, αλλά δημοσιογραφικά αποδείχθηκε ότι κάναμε πολύ σωστά όταν του είπαμε ότι το φορτώνουν τις ευθύνες. Πάμε να δούμε το απόσπασμα. Στο ΕΚΑΒ δεχτήκαμε μια κλήση στο συντονιστικό κέντρο
στις 10:59 για ένα περιστατικό, μια εγκυμονούσα 8 μηνών για αδυναμία και καταβολή δυνάμεων. Ήδη μετά από μία μισή ώρα ξεκίνησαν συγγενείς και έπαιρναν τηλέφωνο ότι έχει χειροτερέψει η κατάσταση της κυρίας. Προσπάθησε ο γιατρός του κέντρου να επικοινωνήσει μαζί τους, δεν τους έβρισκε και τελικά στείλανε μονάδα με γιατρό, αλλά δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε μαζί και το μωράκι. Κύριε Παπα-Νικολάου, ένα τελευταίο σχόλιο προς το παρόν τουλάχιστον. Ναι, λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος. Υπάρχει μία πλήρης αποποίηση, και τελειώνω με αυτό, κυβερνητικών ευθυνών, προσέξτε, και στο θέμα των διανοσοκομιακών διακομιδών. Για παράδειγμα, εάν διασωληνωθεί κάποιος ασθενής, γιατί πρέπει να διασωληνωθεί, ας πούμε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, δεν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη εκεί ελεύθερη στη μονάδα τατικής θεραπείας και υπάρχει στο Βενιζέλιο Ηρακλείου, 72 χιλιόμετρα. Κάποιος γιατρός πρέπει να το συνοδεύσει. Το ΕΚΑΒ δεν έχει γιατρούς. Άρα κάποιος άλλος πρέπει να πάει. Υπήρχε μια διάταξη η οποία ήταν επικίνδυνη και η οποία ίσχυε από 18 μήνες, όπου λέγαμε ότι είναι επικίνδυνη και πρέπει να αποσυρθεί, γιατί έλεγε ότι μπορεί να πηγαίνει οποιοδήποτε γιατρός πρακτικά αρκεί να έχει πτυχίο ιατρικής χωρίς να έχει καμία εμπειρία. Τελικά τον Απρίλιο του 2023, μετά από 18 ολόκληρους μήνες, αποσύρθηκε η διάταξη στα Μουλοχτά, αλλά τι θαυμαστό ξέρετε, απλώς αποσύρθηκε, δεν αντικαταστάθηκε από άλλη οδηγία. Μάλιστα. Η πολιτική ηγεσία σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θα τα δούμε λοιπόν, κύριε Παπα-Νικολάου. Αν οι γιατροί του νοσοκομείου Ρεθύμνου τον πάνε και συμβεί κάτι στο δρόμο, θα φταίνε. Άμα δεν τον πάνε, πάλι θα φταίνε. Μάλιστα. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καταλάβατε. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις προσεγγίσεις και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Πάντα στη διάθεσή σας. Γεια σας.